Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καυτές οι εξελίξεις, πολύ καυτές οι εξελίξεις, μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες τις θεσινές, οι οποίες κατέληξαν στο βράδυ να ενημερωθούμε ότι διαφωνεί ο κύριος Παπανδρέου, διαφώνησε με εκείνα τα οποία είχε συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά και ότι θα κάνει ανασηματισμό και στη συνέχεια θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Την άποψή σας πάνω σε αυτό και μετά θα ανοίξουμε την κουβέντα. Είχαμε ένα συναπάντημα χθες της γελοιότητας με την επιπολαιότητα. Και μάλιστα επάνω σε έκλειψη σελήνης και τον προσήνης από ό,τι φαίνεται. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο ζήσαμε χθες. Το θέατρο του παραλόγου. Προσπαθώ να σκεφτώ από χθες το βράδυ, Γιώργο Παπαδάκη, γιατί οι Ευρωπαίοι θα μας δώσουν ξανά λεφτά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο έσπλαχνοι ή τόσο μεγαλόκαρδοι. Αλλά αυτό που δείξαμε στην Ευρώπη είναι ότι είμαστε τουλάχιστον κατώτερων περιστάσεων, μάλλον γελοί, μάλλον ασόβαροι, μάλλον δεν έχουμε αντιληφθεί που βρίσκεται η χώρα. Εγώ δεν θα πω αν φταίει ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου. Εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μικρή και οι δύο όμως για τόσο μεγάλες ανάγκες και τόσο σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς. Δεν μπόρεσαν να υπερμούν τους εαυτούς τους. Δυστυχώς έμειναν μεταξαστέοι. Δυστυχώς απέλπισαν τον κόσμο. Είναι αστεία όλα αυτά. Δεν μπορώ ή δεν μπορείς, μου είπες, δεν σου είπα και όλα αυτά τα πράγματα. Πόσο ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό, τι είπε ο ένας τον άλλον. Η ουσία είναι ότι μεταξύ 3,5 και 10 η Ελλάδα έχασε τη χρυσή ευκαιρία για μια συγκυβέρνηση, για μια σοβαρότητα προς την Ευρώπη και δείξαμε ότι είμαστε κατώτεροι και των Πορτογάλων και των Ιρλανδών. Ντροπή σε όλους οι οποίοι συνετέλεσαν σε αυτό το φιάσκο. Ξέρετε, βλέποντας και το δελτίο ειδήσεων του Ανδρέα χθες, στο οποίο έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην τοποθέτησή σας στη Βουλή προχτές το βράδυ, όταν μιλάγατε για την υγεία και που ζητήσατε, κάνατε έκκληση, από ό,τι έβλεπα χθες το βράδυ, χρησιμοποιήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Ανδρέα, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός και να πάμε σε μια κυβέρνηση με άλλο Πρωθυπουργό. Και μια κυβέρνηση κοινής αποδοχής. Και την επόμενη μέρα το πρωί, ακούγοντας χθες αυτό το πράγμα να το λέει ο κύριος Παπανδρέου στον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Σαμαρά στον κύριο Παπανδρέου, λέω τώρα αυτοί είναι συνεννοημένοι με τον Καρατζαφέρη. Εμένα το μυαλό μου πήγε ότι τα είχατε βρει, τα είχατε συζητήσει, αφού το είπατε εσείς στη Βουλή, λέω νάτος. Αυτό είναι. Υλοποιούν πρόταση Καρατζαφέρη. Εγώ είμαι συνεπής σε μια προσπάθεια που κάνω εδώ και 15 μήνες. Πριν ένα μήνα, όταν ζήτησε ο Πρωθυπουργός να δει τους Προέδρους των κομμάτων, του είπα: Γιώργο, δεν μπορεί να προχωρήσει το πράγμα. Κάνε μια γενναία πράξη. Αν θέλεις, μιμήσου τον Τζαρδάρη, δώσε δυνατότητα να προχωρήσει το πράγμα και να παραιτηθείς, εάν δεν δέχεται ο Σαμαράς να προχωρήσουμε. Μέσα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ενθυμίστε που είπα: Αντώνη, πάμε μουρούζι για να ανεβάσω τον Σαμαρά, δηλαδή στο σπίτι σου, στην έδρα σου, να κάνουμε μια κυβέρνηση για να σώσουμε τον τόπο. Είχα πει του Παπανδρέου κατηδίαν ότι Γιώργο, αν είσαι το εμπόδιο να γίνει κομμουνική κυβέρνηση, παραμέρισε. Το είπα λοιπόν επροχθές το βράδυ στη Βουλή, γιατί το κλίμα το επέβαλε κάποιος να κάνει την αρχή. Ο κύριος Παπανδρέου εχθές, όταν με πήρε στις 3:25 και είναι η πρώτη στιγμή τώρα, μετά από ένα 24ωρο σχεδόν που κάνω διαρροή αυτών που ελέγχθησαν, γιατί δεν το θεωρώ ούτε έντιμο ούτε θεμητό η συνεννόηση να γίνεται μέσω φιλικών μπλοκς και αυτές οι διαρροές έβλαψαν, αν θέλετε, την σοβαρότητα της όλης κατάστασης. Τώρα λοιπόν μιλάω, του είπα: Γιώργο, να πείσει τον Αντώνη να πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Χωρίς τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας ουδέν γίνεται. Εάν πάλι ο Αντώνης στυλώσει τα πόδια, να παραιτηθείς, να πάμε με ένα τρίτο πρόσωπο. Χθες αυτό του είπατε. Ναι. Τα είπατε χθες αυτά. Βεβαίως. Αυτά του είπα προηγουμένως και μπορεί να το επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Να πας λοιπόν, πάρε τον Αντώνη τηλέφωνο, βολιδοσκόπησε τον αν θέλει να πάμε σε μια εθνική κυβέρνηση. Αυτά παραιτηθεί. Που του είχα πει. Εγώ μάλιστα είχα κάνει ως σκέψη να γινόταν αναπληρωτής Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς, αλλά δεν είχα καμία αδυναμία να παρακολουθήσω τον οποιοδήποτε Πρωθυπουργό, ακόμα και τον Σαμαρά. Αλλά βεβαίως δεν θα μπορούσε να γίνει από την πλειοψηφία του Πασόκ. Μπορούσε όμως να πάμε με ένα τρίτο πρόσωπο σοβαρό, δυνατό. Και τι σας, κύριε Γιώργο μου, Γιώργο μου, από εδώ και πέρα η κυβέρνηση αυτή είναι υπηρεσιακή, μην κορδευόμαστε. Δεν είναι μια κυβέρνηση μακράς πνοής. Πιστεύω ότι αρχίζει και το ναχτήριο λάκτισμα του προεκλογικού αγώνα. Κανείς δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά πλέον αυτή την προσπάθεια του κύριου Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος στην ουσία παραιτήθη και εν συνεχεία, επειδή τα πράγματα δεν βγήκαν, δεν λέω με ποιου ευθύνη και δεν είναι και το ζητούμενο, τώρα
διατηρεί το ρόλο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, μεθαύριο καλείται η κοινωνιστική ομάδα του ΠΑΣΟΚ σε ένα σχήμα οξύμορων και αντιφαντικής πολιτικής. Δηλαδή, την Δευτέρα να υπερψηφίσει τη νέα κυβέρνηση. Δηλαδή, να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον πρωθυπουργό. Εν συνεχεία, μέσα στην ίδια εβδομάδα ή μερικές μέρες μετά, να καταψηφίσει το μεσοπρόθεσμο. Επομένως, λοιπόν, είναι σε πολύ δύσκολη οι βουλευτές. Εξαιρετικά δύσκολη. Δηλαδή, θα ψηφίσω τη μία μέρα τον πρωθυπουργό και την άλλη μέρα θα τον καταψηφίσω στο μεσοπρόθεσμο. Έτσι λοιπόν, άρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα και αντιφαντικά. Θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνη στη Δευτέρα. Αυτό εννοούμε γράφοντας και από κάτω την ψήφο εμπιστοσύνη Δευτέρα από το κόμμα του. Γιατί μόνο οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν, πιστεύω, θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη. Πιστεύετε ότι θα την πάρει την ψήφο εμπιστοσύνη? Πιστεύω ότι ο κύριος Παπαδρέου βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Να φύγει πιο μειωμένος και από ότι ο κύριος Καραμαλής. Γιατί τώρα αυτό δεν το προχώρησε. Έχει εξασφαλίσει, νομίζω. Το έχει εξασφαλίσει, μάλλον. Αυτό το έχει εξασφαλίσει. Ναι, νομίζω ότι δεν είναι και τυχαίο ότι οι τελευταίοι γόνοι δύο μεγάλων ονομάτων ότι φεύγουν από την πολιτική κακή κακό. Πιστεύω λοιπόν ότι η αδυναμία του συστήματος είναι εμφανής. Κάποιοι δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι το αύριο είναι εξαιρετικά απειλητικό. Σήμερα η Ελλάδα ζει κάτω από το άγχος αν κάποιοι δανειστές μας δώσουν λεφτά ή διαφορετικά δεν θα έχουμε γάλα για τα παιδιά μας και δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τις μικρές συντάξεις. Πράγματα εντελώς δυσάρεστα αλλά και τραγικά. Και κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δείξουμε περισσότερη σοβαρότητα. Εδώ υπάρχει πάντως ένα. Συνεχίζοντας, αυτή η συμπεριφορά της πλατείας για μένα είναι εξαιρετικά ικανοποιητική. Τα παιδιά διαδηλώνουν, φωνάζουν, λένε ότι είμαστε εδώ, παιδιά κάθε ηλικίας, αλλά δεν προβαίνουν σε ενέργειες και πράξεις που θα έφεραν τα πράγματα σε μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, σκέφτομαι πανικό. Όχι τις κάποιες κινήσεις των αντιξουσιαστών, προβοκατόρων ή οποιοδήποτε άλλων που υποχρεούται η αστυνομία να το ξεκαθαρίσει, γιατί διαφορετικά θα λειτουργήσει ο λάδι φωτιά. Άλλες συμπεριφορές λέω. Εάν όλοι αυτοί οι άνθρωποι αύριο το πρωί, με αυτά που παρακολουθούν, με κυβερνήσεις όχι σοβαρές, με ένα πολιτικό κόσμο μικρότερο των περιστάσεων, εάν στραφούν στις τράπεζες και ζητήσουν τα λεφτά τους, τι θα γίνει? Γι' αυτό λέει λοιπόν ότι η συμπεριφορά της πλατείας για μένα είναι ικανοποιητική και θέλω να πιστεύω ότι εν τέλει θα είναι και αποτελεσματική. Άρα, ο μόνος δρόμος για να βγούμε από αυτά είναι μονόδρομος πλέον, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει η εθνική κυβέρνηση. Εκλογές. Είναι εκλογές. Και τώρα το ζητάνε όλοι. Το ζήτησε χθες για πρώτη φορά ο κύριος Σαμαράς. Καλό αργά παρά ποτέ. Θα μπορούσε να το έχει ζητήσει νωρίτερα. Βέβαια, μήπως έχει στο μυαλό του. Μήπως έχει στο μυαλό του χαμηλό ποσοστό έχει. Έχει και το δικό σας. Να θυμηθεί την πολυκατοικία και να πει Σαμαρά, ή Καρατζαφέρη, σαν να θέλει. Γιώργο Παπαδάκη, να ξεκαθαρίσω κάτι μέσα από την εκπομπή σου. Ναι. Εγώ με έναν δεν θα πάω. Όπως δεν πήγα με τον Παπαδρέου, δεν θα πάω και με τον Σαμαρά. Δεν σώζεται από έναν ή δύο η κατάσταση. Εδώ θέλει ένα ευρύτερο σχήμα. Ή θα σοβαρευτούμε, ή θα είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και θα μας πλακώσει το τσουνάμι της πλατείας. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνουν να πάγουμε τον κύριο Σαμαρά. Να κάνουμε τι δηλαδή? Αποκλείεται να πάμε μια κατεύθυνση δηλαδή και άλλη ανάποδα, όπως με τον Παπαδρέου. Εάν δεν πάμε όσο δυνατόν περισσότεροι, αποκλείοντας την αριστερά η οποία κρατάει το δικό της δρόμο, ή μάλλον ένα κομμάτι της αριστεράς, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι. Δεν γίνεται τίποτα. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν έχουμε χρήματα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει η ένεση από την Ευρώπη το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, θα κλάψουν μανούλες. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, το τι λένε όλοι οι άλλοι, ότι λεφτά υπάρχουν και όλα αυτά, να πάνε να τα βρουν και να μας τα δείξουν και σε εμάς. Κύριε Πρόεδρε, έχει ιδιαίτερη σημασία να μας πείτε το πρωί χτες τη συνομιλία που είχατε με τον κύριο Παπανδρέου, όταν του είπατε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια κυβέρνηση που δεν θα είναι αυτός πρωθυπουργός, τι σας απάντησε? Γιατί αν αυτή η κουβέντα ξεκινάει από το πρωί στη συνομιλία μαζί σας, δίνει άλλο νόημα στην κουβέντα. Γιώργο, το ήξερε ο Πρωθυπουργός από προχθές το βράδυ. Όταν πήρα το λόγο στο νομοσχέδιο του κ. Λοβέρδου και είπα όλα αυτά που είπα να παραμερίσει, δεν υπήρξε ούτε μία αντίδραση ούτε από έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ούτε από τους παρεστάμενους υπουργούς. Πράγμα που σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν όριμα. Φαινόντουσαν. Και το είδε αυτό ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση. Ότι δεν αντέδρασε κανένας βουλευτής του μέσα στη Βουλή να πει τι είναι αυτά που λέτε, κύριε. Μα τα μπλοκ λέγανε ότι είσαστε καταλήτης των εξελίξεων με την τοποθέτηση αυτή. Λοιπόν, άρα το ήξεραν, το έβλεπε. Και το είπα ευθέως. Με μια διαφορά. Ότι εγώ δεν βρίζω, εγώ δεν προσβάλλω.
και του είπα, Γιώργο, μια χρυσή ευκαιρία να μείνει στην ιστορία όπως ο παππούς το 44 ή ο Τσαρδάρης λίγα χρόνια μετά. Τι σας απάντησε? Κάντο, γιατί το επόμενο είναι να φύγεις με λιτζάρισμα. Και θα φύγεις εσύ πρώτος με λιτζάρισμα, αλλά μετά θα είναι η σειρά όλων των άλλων. Ο κόσμος έχει απέτηση, έχει εξαγριωθεί. Είδες την υποδοχή που επεφύλαξε εσένα, αλλά δυστυχώς και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουδής μπορεί σήμερα να απευθύνει στον κόσμο με τη σιγουριά ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Μα η ουσία δεν είναι αυτό. Η ουσία είναι πλέον ότι δεν βλέπει ο κόσμος μπροστά του. Ιδίως σε κάποιες στιγμές έξαρσης ο κόσμος μεταβάλλεται ευκόλως σε όχλο. Και όταν έχουμε οχλοκρατία, τότε είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα. Τι σας απάντησε λοιπόν όταν του είπατε να φύγει αξιοπρεπής? Γιώργο, το σκέφτομαι και αυτό. Σας το είπα αυτό? Βεβαίως. Μου απάντησε Γιώργο, το σκέφτομαι και αυτό. Το σκέφτομαι. Μεταξύ 2,5 ώρα όλα μπορεί να τα σκέφτεται κανείς. Του απάντησε, λέει. Ναι, ναι, εντάξει. Μεταξύ 2,5. Κύριε Καρατζαφέρη. Μεταξύ 2,5 ώρα το μεσημέρι. Μεταξύ 2,5 το μεσημέρι. Και μεταξύ 9,5 δεν γνωρίζετε τι έγινε από εκεί και πέρα. Κύριε Καρατζαφέρη, πρέπει όμως είναι η ώρα να απαντήσετε με ειλικρίνεια, γιατί η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή η εκκρεμότητα, ένας πρωθυπουργός ο οποίος είναι εν κενό, δηλαδή είναι επικίνδυνη για τη χώρα. Μπορεί αυτή η χώρα να παρακολουθεί δηλαδή αυτό το καραγκιοζηλίκι που είναι σε εξέλιξη? Γιατί δεν με ακούσατε πριν από λίγο που είπα ότι εγώ τη θεωρώ υπηρεσιακή την κυβέρνηση? Κύριε Καρατζαφέρη, πόσο το γρήγορα. Ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εκρηφθεί μόνο ως υπηρεσιακή. Πόσο γρήγορα τις βλέπετε τις εκλογές? Δεν μπορεί. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα για εμάς, αλλά και τον Παπανδρέου. Πολύ φοβούμαι ότι η καθυστέρηση θα φέρει ανεξίτηλα σημεία βλάβης στον οργανισμό της Ελλάδος. Τώρα, όσο μπορούμε ταχύτερα. Αυτή η κυβέρνηση είναι μόνο υπηρεσιακή για την άμεση διακυπηρέωση. Αυτή η κυβέρνηση για μένα δεν νομοποιείται να φέρει τίποτα στην Βουλή που να ελέγχει την επόμενη κυβέρνηση. Όποια είναι αυτή η επόμενη κυβέρνηση. Άρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν μπορούμε να πάμε στην Ευρώπη και να πούμε δώστε μας όσα χρειαζόμαστε μόλις για 2 μήνες να γίνουν εκλογές και μετά η νέα κυβέρνηση θα έρθει να μιλήσει. Εάν γίνεται, εάν είναι βατόν, εάν είναι δυνατόν να πάμε να συνηθούμε. Διαφορετικά, πολύ φοβούμαι ότι οι δεσμεύσεις οι οποίες θα ληφθούν δεν μπορούν να καλύπτουν και την επόμενη κυβέρνηση. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είσαστε σήμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.